Ένα φιλικό σήμερα εδώ στην Αιακείο με μια ομάδα να λέγαμε Ελλήνων του Καναδά. Κάποιοι Έλληνες ομογενείς του Καναδά έχουν φτιάξει μια ομάδα στον Καναδά. Έχουν έρθει μάλλον για διακοπές και να δούνε τους δικούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Λόγω του κορονοϊού κιόλας 2-3 χρόνια δεν μπορούσαν να έρθουν, οπότε με την ευκαιρία ότι ήρθαν στον τόπο τους και μαζευτήκανε, έχουν μια ομάδα στον Καναδά και μας προσκαλέσανε να παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Αργοναύτη Νέας Κύου, τους Παλέμαχους. Τι βλέπετε, καλή ομάδα? Νομίζω ότι είναι καλύτερη από εμάς και πιο προπονημένη. Εμείς θέλουμε δουλειά ακόμα. Νομίζω ότι οι Παλέμαχοι πρέπει, και όχι μόνο το Αργοναύτη αλλά και όλων των ομάδων, πρέπει να μαζεύονται και να βοηθάνε και το σωματείο και για κοινωνικούς λόγους. Είναι μια ευκαιρία να μαζευτούμε. Νομίζω στον επόμενο μήνα θα γίνουν και δύο φιλικά με τον Πανιόνιο Νέα Σμύρνη και τον Απόλλων Σμύρνη για τα 100 χρόνια, για τον εκδηλώσουν τα 100 χρόνια δημοκρατική καταστροφή. Νομίζω είναι μια πολύ καλή αφορμή να μαζευτούμε, να προπονηθούμε λίγο και για το καλό και για το καλό του τόπου μας, νομίζω, και να διασκεδάσουμε φυσικά, γιατί νομίζω η κατάσταση όπως είναι χρειάζεται και λίγο διασκέδαση. Λέγομαι Δημήτριος Ζωγράφος, είμαι από τη Νέα Κύο Άργος, γέννημα Θρέμα, μένω στο εξωτερικό. Έχουμε μια ομάδα παλεμάχων που λέγεται το Ρόντο Χελένικ και έχουμε έρθει διακοπές βέβαια, αλλά κάναμε και τρία παιχνίδια. Μία στη Μιλιά Μετσόβου, κάναμε ένα στη Λάρισα με τους Λαρουσαίους και τώρα κατεβάσαμε την ομάδα να παίξουν και με τη Νέα Κύο, επειδή εγώ είμαι από εδώ. Τώρα τι άλλο να σας πω, περνάμε καλά, να είστε καλά και ευχαριστούμε τη Νέα Κύο που για αυτό το παιχνίδι. Είχε ξαναγίνει αυτό το παιχνίδι πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι? Είχε ξαναγίνει αυτό το παιχνίδι προ 7 χρόνια όχι μισά από αυτά τα παιδιά. Έχουμε και μερικούς νέους, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να παίξω γιατί έχω τραβήξει κάτι, αλλιώς το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό, ας πούμε. Να πούμε και κάτι πιο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε μια ομάδα από το Τορόντο, Έλληνες της Διασποράς. Είχαμε και πριν 5 χρόνια πάλι την τύχη να τους φιλοξενήσουμε. Είναι σημαντικό, σμίγουν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών. Είναι ένα παιχνίδι σμίξεων σχέσεων και φιλίας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ για να παίζουμε, να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό, εμείς οι μεγαλύτεροι, και να δείξουμε στους νεότερους ότι το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός, είναι χαρά και σμίξη ανθρώπων όλων των ηλικιών.